Τι σημαίνει ΠΑΟΚ για σένα? Όλα. Στα ποδοσφαιρικά όλα. Ήταν την ομάδα που με έδωσε την ευκαιρία να δείξω το ποδοσφαιρό μου. Ήταν την ομάδα που έπαιξε, μπορώ να πω, από τα καλύτερα μου χρόνια στα ποδοσφαιρικά μιλάμε. Δυστυχώς δεν είχα κερδίσει τίποτα και θέλω να αλλάξω αυτά. Με τον ΠΑΟΚ τι θέλεις να κερδίσεις? Όλα. Να προσέχει, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να μα καλούν για κομπή μαγειρικής. Ποια είναι η αγαπημένη σου δουλειά στο σπίτι και ποια είναι αυτή που σου κάνει? Η αγαπημένη μου δουλειά στο σπίτι είναι να κρατήσω το μωρό. Σίγουρα δεν είναι η μαγειρική. Να τα φάτε, και να το ξέρετε, πιο καλό από αυτό δεν έχω ξανακάνει. Αυτό νομίζω ότι κόλλησε λιγάκι. Το μάγειρμα, το ξέρετε, βλέπετε ότι αυτά είναι, τίποτα άλλο. Οπότε στο γήπεδο είναι νομίζω πιο καλό, γιατί τουλάχιστον σε πολλές θέσεις μπορώ να παίξω. Οπότε μπορώ να κάνω παραπάνω από ό,τι μπορώ να κάνω στην ομάδα μου. Τι είναι το σπίτι μου, στο γήπεδο. Και να τα παιδιά, το αυγό. Από μωρό, 7 χρονών παίζω μπάλα, οπότε κακό, αλλά δεν έχω σκεφτεί ποτέ τίποτα άλλο παρά από ποδόσφαιρο, αλλά... Είσαι στην Ελλάδα τώρα, ήρθες το... 8. Έχουν περάσει 11 χρόνια. 11 χρόνια, ολόκληρο. Το φανταζόσουν από την εξέλιξη αυτή? Όχι. Και ήταν πολύ δύσκολο, γιατί... Ήμουνα 20 χρονών, 21 χρονών περίπου, και ήταν η πρώτη φορά που έφυγα από τη χώρα μου και κυρίως από την πόλη. Οπότε ήταν όλα για μένα, ήταν καινούριο, ήταν ξένο. Όχι μόνο τη γλώσσα, αλλά όλα. Η κουλτούρα, το ποδοσφαίρο. Αλλά όπως έχω πει σε άλλες συνέντευξεις, η αγάπη μου για το ΠΑΟΚ ήταν από την πρώτη στιγμή. Αλλά αυτό που με κράτησε εδώ, που με κράτησε στην Ελλάδα, ήταν κυρίως τη γυναίκα μου. Γνωριστήκαμε στο Οκτώβριο, στο 9, εκεί που δούλευα. Είχα περάσει αρκετές φορές από έξω. Τη γούσταρα. Με κάποιους φίλους βγήκαμε για καφέ την πρώτη φορά και έτσι γνωριστήκαμε. Έτσι μιλούσαμε την πρώτη φορά. Με βοηθούσε με αρκετά πράγματα, γιατί ήμουνα και μακριά από την οικογένειά μου, μακριά από τη χώρα μου. Ήταν ο άνθρωπός μου εδώ στην Ελλάδα και μετά από τόσα χρόνια γνωριμίες παντρευτήκαμε. Αν δεν ήμουν μαζί της, μάλλον σήμερα δεν ήμουν αυτό που είμαι σήμερα. Θέλω να μου πεις πόσο διαφορετικός έχεις γίνει από τότε που ήρθες στη ζωή σου αυτό το κοριτσάκι που φαίνεται στον αριστερό σου ώμο. Αυτή μ' άλλαξε εντελώς όλη τη ζωή μου. Το τρόπος που κοίταξε η ζωή από τη στιγμή που γεννήθηκε την κόρη μου άλλαξε εντελώς, γιατί φέραμε ένα άνθρωπο στον κόσμο, ένα δικός μας άνθρωπο, και υπάρχει κάτι που εγώ τότε κοροϊδεύα πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές ότι φοβούνται να πετάνε με αεροπλάνα. Εγώ από τη στιγμή που γεννήθηκα στη δικιά μου, άρχισα και εγώ να φοβάμαι να πετάω.
Γι' αυτό και σε βλέπουμε στο πιλωτήριο. Σε. Ναι, κάθε φορά κάτι παιχνίδι εκτός, Βιερίνια πιλωτήριο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι το τρόπο που βλέπεις τη ζωή σου. Δηλαδή, έχεις κάποιους που πρέπει να προσέξεις, κάποιους που πρέπει να δίνεις οδηγίες, κάποιους που πρέπει να μεγαλώσει. Και πρέπει να μεγαλώσει με το σωστό τρόπο, με τον τρόπο που εμείς μεγαλώσαμε. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλη βάρος να έχεις ένα παιδί. Σε βλέπει, της αρέσει, καταλαβαίνει, σου μιλάει για το ποδόσφαιρο. Ναι, κάποιες φορές που βλέπει ο Μέση Ρονάλδος με ρωτάει γιατί δεν είμαι εγώ εκεί. Τώρα που μεγαλώνει αρχίζει να καταλάβει, αρχίζει να μην την αρέσει τις στιγμές που έχουμε οι δυο μας, οι τρεις μας, να έχει κάποιος να ζητήσει φωτογραφία γιατί της χαλάει τη βόλτα. Μάλλον ζηλεύει, μάλλον χαλάει τη βόλτα, χαλάει τη στιγμή που είναι μαζί μου, οπότε αρχίζει και να καταλαβαίνει αρκετά πράγματα. Εσύ έχεις αρχίσει να σκέφτεσαι όταν θα αρχίσει να μεγαλώνει και θα έρχεται κάποιος τίτλος να σας χαλάει την παρέα, αλλά δεν θα είναι για τη δικιά σου τη μεριά. Έχω σκεφτεί, δεν ξέρω πώς θα είναι. Θέλω να κάνουμε ένα άλλο παιχνίδι. Όλα αυτά εδώ είναι δικά σου. Θέλω να διαλέγεις ένα, με όποια σειρά θες. Εγώ θα πω από το μικρό. Και να συζητάμε για το τι είναι αυτό. Και κάπως έτσι θα περάσουμε τη χρονιά σαν ιστορία. Το MVP το Φεβρουάριο. Σε αυτό το μήνα μου έρθει το παιχνίδι με Ολυμπιακός. Come on guys, today it's our day. It's our day today. Come on, huh? Much, much more than them, huh? One, two, three! Μια που κερδίσαμε, δεύτερο που έβαλε γκολ, τρίτο που είχαμε αφήσει πλέον ο Ολυμπιακός πιο μακριά από μας και το τέλος το ό,τι έχει γίνει πέρσι σε αυτό το ντέρμπι που δεν έγινε, οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να δείξουμε ότι και πέρσι είμαστε καλύτερα από αυτούς αλλά και φέτος. Επόμενο κουτί. Πάλι το μικρό. Πάλι αυτό. Πάλι. Έλα. Ναι. Μάρτιο. MVP και το Μάρτιο. Το ίδιο. Όχι τόσα ντέρβι, αλλά πάλι πολύ σημαντικό. Γιατί πρέπει να έχει συνέχεια. Δύο MVP μέχρι στιγμής και συνεχίζουμε. Δεν έχει άλλο, είναι τα μικρά τελειώσανε. Δεν ξέρεις. Πανατολικός. Από τα καλύτερα γκολ που έχω βάλει στη φανέλα στο ΠΑΟΚ. Βιερίνια δοκιμάζει το σουτ. Απίθανο γκολ στο 64. Δεν ήταν μόνο το όμορφο γκολ, αλλά τη στιγμή και το παιχνίδι. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και με αυτό το γκολ ξεκλειδώσαμε το παιχνίδι και για μένα και την ομάδα ήταν πολύ σημαντικό. Τι βάζει ο Βιερίνια, αν είναι δυνατόν. Η ερώτηση όλων ήταν τι έβαλε ο Βιερίνια. Η απάντηση του Βιερίνια ποια είναι. Γκολ. Πάμε στο άλλο. Γκολ κι αυτό, Γκολ κι αυτό, στο παιχνίδι με τον Άρη. Της μεγάλης ομάδας, ή στα ντέρμπι που υπήρχαν, ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχε βάλει γκολ. Έχεις και αυτό εδώ, το οποίο είναι χωρίς κουτί, οπότε βλέπεις τι είναι. Ναι. Αυτό το Player of the Month, στο Απρίλιο. Τι ήταν, για ποιο πιστεύεις ότι είναι. Τι έχεις κάνει τον Απρίλιο. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχω κάνει το Απρίλιο.
στα μεγάλα. Αυτά τα μεγάλα είναι... Είναι το βραβείο του κόσμου. Είναι το δεύτερο σερί, στα δύο χρόνια μετά την επιστροφή σου. Κοίτα, μετά από όλα αυτά που έγινε, το τέλος της σεζόν, ήταν κάτι ιδιαίτερο για μένα. Πιο πολύ από το περσινό. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το βραβείο πρέπει να βάλουμε όλη την ομάδα, όλους τους παίκτες, όλους τους, το τεχνικό team, προπονητής, βοηθούς, να ευχαριστήσω τον κόσμο για την ψηφοφορία. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι η δουλειά, η σκληρή δουλειά, τα τελευταία δύο χρόνια από όλοι μας να πετυχαίνουμε τους στόχους και να μπορούσαμε να κάνουμε ή να γράψουμε αυτή την ιστορία που γράψαμε στο περσινό πρωτάθλημα. Νάτσο. Players goal of the year. Μάλλον όχι μόνο για μένα ήταν το πιο... Αυτό είναι το συμπαικτών σου, έτσι. Δηλαδή, τις έχουν ψηφίσει οι παίχτες σου. Ναι, όπως τους παίκτες έχουν την ίδια γνώμη από μένα. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ψηφίσανε αυτό το γκολ. Αλλά ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Οπότε λοιπόν έχεις μέχρι στιγμής δύο MVP. Τρία γκολ. Τρία best goal. Έχεις το καλύτερο γκολ της χρονιάς από τον κόσμο. Το καλύτερο γκολ της χρονιάς από τους συμπαίκτες σου. MVP από τον κόσμο. Και σου έχει μείνει ένα τελευταίο. Άνοιξε. Για να δούμε, γιατί αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο σίγουρα, γιατί δεν έρθει με κουτί. Οπότε... Αυτό... Player of the Year από συμπαίκτης. Ναι. Τι άλλο να μπορώ να πω για αυτούς. Είναι τιμή μου να δουλέψω μαζί τους, είναι τιμή μου να γράψω ιστορία δίπλα τους. Οπότε αυτό μόνο δείχνει, τουλάχιστον από μένα, θέλω να δείξω πόσο τους εκτιμάω, πώς μου αρέσει να παίξω, να δουλέψω μαζί τους καθημερινά. Οπότε ήθελα να τους πω ένα κύλια ευχαριστώ για αυτό το βραβείο. Είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, παίζεις για τον κόσμο. Είναι σημαντικό. Όλα ό,τι έχει εδώ είναι σημαντικό, γιατί σε ψηφίζει το κόσμο. Αλλά αυτό είναι ξεχωριστό, γιατί είναι από τα παιδιά, από τους φίλους μου, είναι από τους συμπαίκτες μου, είναι από αυτούς που δίνουμε όλα σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι, να μπορούν όλους τους υπόλοιπους στο κόσμο να χαρεί κάθε Σαββατοκύριακο με τις νίκες μας και όπως ήταν τελευταία σεζόν με το Νταμπο. Εντάξει, για τον τραυματισμό είναι δύσκολο και τη στιγμή που έγινε το τραυματισμό ήταν, μπορεί και να είναι από τις χειρότερες στιγμές, γιατί ήταν το τέλος της σεζόν, εκεί που είσαι τόσο κοντά, ένα βήμα κοντά να κερδίσεις το πρωτάθλημα που όλοι θέλαμε, αλλά μετά από αυτό που έγινε μετά στο τελευταίο παιχνίδι, αυτό τη αναχώρια και τη λήψη, άλλαξε και βγήκε η χαρά.
Θέλω να μου περιγράψεις τη στιγμή στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό που μπαίνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπαίνεις ως αλλαγή. Κοίτα, νομίζω αυτά, μία που είμαστε στην αποστολή, για μένα ήταν αρκετή πραγματικά. Η ιδέα ότι γινόταν κάτι τέτοιο δεν μου πέρασε ποτέ. Αλλά εκεί την ώρα, δηλαδή, σε περνάει χίλια δύο πράγματα από το μυαλό σου. Όταν κλείνεις τα μάτια στο βράδυ, ακούς τις φωνές του κόσμου? Γιατί ήταν πάνω από 5 λεπτά που φώναζαν το όνομά σου. Ακούς και ανατριχιάζεις τώρα κιόλας. Είναι κάτι που δεν μπορείς να περιγράφεις. Δηλαδή, αν δεν ζεις αυτό, αν δεν είσαι εκεί μέσα και να νιώθεις το κόσμο ή να ακούς το κόσμο να φωνάς το όνομά σου, είναι κάτι που ο κάθε παίκτης θέλει να ακούσει. Εγώ είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος και τυχερός που ζούσα αυτές τις στιγμές. Τη στιγμή που σηκώνεις το κύπελλο, περιγράφεται? Αν δεν μπορείς να περιγράφεις τα προηγούμενα, αυτά είναι κάτι που μπορεί και μετά από άλλα τόσα χρόνια να μην μπορέσεις να περιγράφεις, γιατί είναι κάτι που έχεις ονειρευτεί από την πρώτη στιγμή που έρθεις σε αυτή την ομάδα. Μετά από τόσα χρόνια ορίς πρωτάθλημα, έχει περάσει αυτό από το μυαλό, έχει περάσει το τραυματισμό, έχει περάσει το... τη αγάπη, του σεβασμούς από τους φίλατρους, από τους συμπαίκτες. Και όπως ήμουν εγώ, ήμουν καλός παίκτης. Πέλκας, Μαλαζάς, παίκτες που γεννήθηκαν σε αυτή την ομάδα. Είναι το καλύτερο συνέστημα που ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να έχει. Ξύπνησε, κατευθείαν κινητό. Φαντάζομαι σήμερα θα φτάσουν πρώτα από μένα τους τραπιστές. Αυτό δεν μου αρέσει. Πρέπει να είμαι εγώ πάντα πρώτος. Γενικά, μου αρέσει να κάνω τα πράγματα μου με τη ησυχία μου. Έτσι με έχουν μάθει εκεί στο πόρτο της Ακαδημίας. Φαντάζομαι εγώ στο πόρτο με το... τότε που ανέβηκα 2-3 φορές με τον Μωρίνιο, έπρεπε να είναι πριν από αυτόν. Αυτός και ερχόταν νωρίτερα. Και έμεινα από τότε, δηλαδή από 17 χρονών. Αν δεν ήμουν από τους πρώτους ήμουν πάντα να φτάσω. Work, my friend, work, work, work. Είναι τόσο ωραίο να ξυπνάς κάθε πρωί και να πας να προπονηθείς με αυτούς τους παίκτες, με αυτά τα παιδιά. Πιο δυνατό είναι ότι είμαστε σαν οικογένεια. Αυτό που δείχνουν και αυτό που... την αγάπη που δείχνουν προσωπικά σε μένα, είναι δύσκολο να το περιφέρει σε λόγια. Και όλα αυτά είναι κάτι που
που ξεχωρίζει, είναι κάτι που με δίνει δύναμη να περάσω αυτή τη δύσκολη στιγμή που είμαι τώρα, που είναι τραυματισμό σοβαρό. Σημαίνει πάρα πολλά για μένα.